Η πανδημία άλλαξε τη ζωή εκατομμυρίων ανθρώπων σε όλο τον κόσμο, αλλάζοντας ταυτόχρονα και τις συνήθειές τους. Την εποχή της καραντίνας και των κλειστών εμπορικών καταστημάτων, οι αγορές μέσω ίντερνετ όχι απλά κερδίζουν έδαφος, αλλά τείνουν να κυριαρχήσουν. Το ηλεκτρονικό έχει μπει στη ζωή μας παντού και θα πάει και εκεί τελικά. Γιατί δεν ξέρω πώς θα είμαστε αύριο και αν θα μπορούμε να συνεννοούμαστε αύριο χωρίς μάσκες. Οπότε μάλλον το βλέπω πολύ, όχι απλά μόνιμο, αλλά θα είναι η καθημερινότητα του μέλλοντος. Τα στοιχεία δείχνουν κατακόρυφη αύξηση των πωλήσεων μέσω ηλεκτρονικού εμπορίου. Ό,τι ψάχνεις θα το έχουνε. Δηλαδή γράφεις κάτι και υπάρχει. Κάτι περίεργο κιόλας. Δηλαδή οτιδήποτε. Οι αγορές μέσω ίντερνετ θεωρούνται από μεγάλη μερίδα των καταναλωτών ως η μόνη λύση για την προμήθεια προϊόντων απαραίτητων και όχι μόνο, αλλά και πιο ασφαλής, ακόμη και σε περιόδους με ανοιχτά καταστήματα, αφού αποφεύγεται ο συγχρονισμός. Είναι πάντως ένας τρόπος για πιο ασφαλείς αγορές. Ναι, σίγουρα είναι. Σύμφωνα με έρευνα που πραγματοποίησε η Κρατεών Συμβουλευτική υπό την αιγίδα του Ελληνικού Συνδέσμου Ηλεκτρονικού Εμπορίου, το 16% των καταναλωτών έκανε για πρώτη φορά αγορές μέσω ίντερνετ όταν ξέσπασε η πανδημία, ενώ παρατηρείται αύξηση της συχνότητας των αγορών κατά 6,4% σε όλους τους κλάδους. Σίγουρα ευκολία είναι, άμα το μάθεις, μετά μένεις αυτό. Οι συνθήκες άλλαξαν και τα είδη που πλέον αγοράζουν οι Έλληνες μέσω διαδικτύου. Ενώ μέχρι πέρυσι τις πρώτες θέσεις στις διαδικτυακές αγορές καταλάμβαναν οι κατηγορίες των κρατήσεων για αεροπορικά εισιτήρια και καταλήματα, καθώς και η αγορά εισιτήριων για θέαματα, πλέον οι καταναλωτές ξοδεύουν περισσότερα για μάσκες και αντισηπτικά, για είδη σούπερ μάρκετ σε ποσοστό 55%, για είδη προσωπικής φροντίδας σε ποσοστό 56%. Σε πολύ υψηλή θέση βρίσκονται οι πωλήσεις ηλεκτρονικών υπολογιστών και ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών. Κάνετε αγορές μέσω ίντερνετ? Βεβαίως και κάνω. Τι ήδη αγοράζετε? Ό,τι βρω, ό,τι μ' αρέσει. Παπούτσια συνήθως. Αυτά, δεν έμεινα τίποτα άλλο. Είναι μια λύση για αυτή την περίοδο που τα καταστήματα είναι κλειστά? Αφού δεν μπορεί να κάνεις αλλιώς. Όχι, είναι μια καλή λύση. Πολλοί κόσμος έκανε ηλεκτρονικές αγορές και πριν από την πανδημία και το lockdown. Ωστόσο, σημαντικό μέρος των καταναλωτών επιμένει στις αγορές με τον παραδοσιακό τρόπο. Δεν αγοράζετε πράγματα μέσω ίντερνετ? Όχι. Για ποιο λόγο? Δεν ξέρω αν διαχειρίζομαι σωστά τα ίντερνετ για αυτό το λόγο. Να σου πω την αλήθεια, όχι. Κάποτε είχα κάνει και εγώ μια παραγγελία τέτοια και μου βγήκε σκάρτη. Επομένως δεν τους έχω εμπιστοσύνη. Κάνετε αγορές μέσω ίντερνετ? Όχι. Για ποιο λόγο? Αν δεν το δεις, δεν το αγγίξεις, γιατί να το πάρω από εκεί? Θα ανοίξω τα μαγαζιά μας, θα στηρίξω τη γειτονιά μου. Πάντα βέβαια και η φυσική παρουσία σε ένα κατάστημα έχει άλλα πλεονεκτήματα. Στο μεταξύ, την προσοχή των χρηστών εφιστά το Ελληνικό Κέντρο Ασφαλούς Διαδικτύου του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας σε σχέση με τις διαδικτυακές απάτες, οι οποίες λόγω της κατάστασης που έχει διαμορφωθεί και της υπερχρήσης που παρατηρείται έχουν αυξηθεί αισθητά από την αρχή της πανδημίας. Η γραμμή καταγγελιών safeline.gr έχει δεχτεί από το Μάρτιο του 2020 μέχρι σήμερα μεγάλο αριθμό αναφορών για οικονομικές απάτες σε εξ αποστάσεως συναλλαγές και ηλεκτρονικές αγορές.